Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, αφού θα πει «τόσο γρήγορα θέλεις να με ξεφορτωθείς», Δημήτρης και Άννα παίρνουν διαζύγιο. Η υπόθεση της Λίνας όχι μόνο επηρεάζει το ζευγάρι, αλλά το οθεί μέχρι τον χωρισμό. Όσο επώδυνος και αν είναι και για τους δύο, κανείς δεν κάνει πίσω. Η Λίνα δεν παραδίνεται για το φόνο. Αλλά ο Δημήτρης πλέον είναι πολύ κοντά στην επίλυση της υπόθεσης. Όταν αντιλαμβάνεται ποιος είναι ο δολοφόνος του νεαρού άντρα, δεν διστάζει να βάλει το καθήκον του για μία ακόμα φορά πάνω από τα αισθήματα του. Όσο και αν ξέρει ότι θα βρει απέναντί του την Άννα. Σύμφωνα με το TV24, η Άννα με τη σειρά της δεν είναι διατεθειμένη να τον αφήσει να βάλει την ανήλικη ανιψιά της στη φυλακή. Τρέχει στο σπίτι της οικογένειας της. «Μάζεψε τα πράγματά σου, τα ξέρουν όλα», φωνάζει στη Λίνα που είναι πανικοβλημένη. «Πρέπει να φύγεις, δεν υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις», επαναλαμβάνει. «Δεν μπορώ, δεν θέλω», της λέει η μικρή. «Και προτιμάς να πας 18 χρόνια στη φυλακή». Όλοι αφήνουν τα κινητά τους στο σπίτι και φυγαδεύουν τη Λίνα στο αεροδρόμιο. Η Άννα της δίνει ένα πλαστό διαβατήριο. Ο Δημήτρης πάει από το σπίτι και δεν ανοίγει κανείς. Καταλαβαίνει. Καλεί τον Ανδρέα και του λέει να ψάξουν όλους τους σταθμούς τρένων και λεωφορείων για τη μικρή. Εκείνος σπέβδει στο αεροδρόμιο μαζί με τον Ανδρέα. Την ώρα που η Λίνα πάει να επιβιβαστεί, εκείνος την προλαβαίνει. «Λίνα, τρέχα», της φωνάζουν οι δικοί της. Εκείνη τα έχει χαμένα και δεν ξέρει τι να κάνει. «Είναι πολύ νέα. Ας την αφήγει του», λένε η Χρύσα και ο Νίκος. Εκείνος όμως δεν μπορεί παρά να κάνει το σωστό. Ο Ανδρέας συλλαμβάνει τη Λίνα. «Τι κάνεις», απαγάγει τη Λίνα μπροστά στα μάτια μου, ρωτάει την Άννα αργότερα ο Δημήτρης. «Ναι, το έκανα. Δεν θέλω να πάει φυλακή ούτε για μια μέρα. Εσύ μιλάς πάντα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Μόνο ο δικός σου τρόπος είναι ο σωστός. Μπράβο που έσωσες τον κόσμο. Τώρα που έπιασες τη Λίνα, δεν υπάρχουν εγκλήματα στη γη του», λέει τιμωμένη και φεύγει. Η Άννα πλέον μένει στο γραφείο. Όλα έχουν πάρει το δρόμο τους στην υπόθεση της Λίνας, η οποία δικάζεται μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν παρόντες στη συμπλοκή. Και καταφέρνει να τους αθώωσει. Μετά το δικαστήριο πηγαίνει στο γραφείο του Δημήτρη. «Μπορούμε να το τελειώσουμε», του λέει κοφτά και του δίνει την αίτηση διαζυγίου για να την υπογράψει. Πλέον οι δυο τους, όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορούν να είναι μαζί. Εκείνος βάζει την υπογραφή του. Μερικές μέρες αργότερα η Άννα πάει να πάρει τα πράγματα της από το σπίτι. Βλέπει τις βαλίτσες της έτοιμες. «Για να το κάνω πιο εύκολο για σένα», της λέει ο Δημήτρης. «Τόσο γρήγορα θέλεις να με ξεφορτωθείς», τον ρωτάει εκείνη. «Αφού δεν τα έπαιρνες, έλεγα ότι δεν ήθελες να έρθεις στο σπίτι», της αποκρίνεται. «Κατάλαβα. Θέλεις να βγω από τη ζωή σου όσο πιο γρήγορα γίνεται», του απαντάει, αλλά εκείνος θυμώνει. «Τι λες, δεν κάνω χώρο για κανέναν, κατάλαβες, προσπαθώ να σταματήσω την πληγή που αιμορραγεί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ καν στο κρεβάτι. Μην τολμήσεις να μου ξαναφερθείς σαν να είμαι άκαρδος. Ξέρεις καλύτερα από όλους πόσο σε αγαπάω». Εκείνη παίρνει τα πράγματα της και φεύγει. Και οι δύο υποφέρουν μακριά ο ένας από τον άλλον και η Άννα δεν μιλάει καν στους δικούς της, καθώς θεωρεί ότι εκείνοι φταίνε που της κατέστρεψαν την ευτυχία. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.